και πολιτιστικού επίπεδου και αισθητικής του λόγου και γενικότερων, ας πούμε, αντιδραστικών και συντηρητικών αντιλήψεων που έρχονται στην επιφάνεια και που καταρακώνουν την εικόνα κάποιου ο οποίος θέλει να διαμεσολαβήσει, να εκπροσωπήσει κάποιες κοινωνικές ομάδες ως πολιτικός. Το δεύτερο είναι, ψάξτε λιγάκι, δεν θα το κάνω εγώ τώρα από εδώ, τα ονόματα, επειδή είναι φανερές ευτυχώς ψηφοφορίες που κάνουμε για τις άρσεις ασυλιών, ψάξτε τα ονόματα ποιων βουλευτών δεν είχαν ψηφίσει άρσεις ασυλιών, και για τη Χρυσή Αυγή και για άλλα γιατί πράγματα. Γιατί δεν το λέτε, άμα το ξέρετε πείτε. Εκεί θα βρείτε και τον κύριο Στήλιο. Που δεν ψήφισαν την άρση. Βεβαίως. Άρα λοιπόν, ήταν μέσα σε 45. Άρα λέτε δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Είναι προφανές πως δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή κάποιος το έχει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του και μέσα, και μέσα από το, κατά τη γνώμη μου, απολύτιστο και μη μορφωτικό και μη. Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, του έρχεται μπροστά. Άρα, εντάξει, δεν παίζει ρόλο αυτό, διότι καθένας έχει την άποψή του, καθένας και γι' αυτό δεν το σχολιάζω σαν τέτοιο. Να. Αλλά πρέπει να δούμε ότι θα πρέπει να αλλάξουμε ρότα. Ως προς το επίπεδο, ως προς το επίπεδο, έτσι, των συζητήσεων και όχι υποκριτικά, επί της ουσίας. Ούτε χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, ούτε βίαιη συμπεριφορά, ούτε βίαιες αντιλήψεις κτλ. Διαφορετικά. Το αυγό του φιδιού το έχουμε δίπλα μας και νομίζουμε ότι είναι κάπου αλλού. Ναι, παρακαλώ, θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Βούτση, αλλά αυτό πρέπει να το κάνουμε όλοι. Η κυβέρνηση στη συγκεκριμένη περίπτωση αντέδρασε. Ο πρόεδρος της Βουλής αντέδρασε. Δεν κριτικάρεις αυγό της κυβέρνησης. Όταν υπήρξαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που απειλούσαν με κρεμάλες, που απειλούσαν με γουναράδικα, που μιλούσαν για ειδικά δικαστήρια, δεν είδαμε να υπάρχει οποιαδήποτε καταδίκη ή οποιαδήποτε επίπληξη ή οποιαδήποτε αποπομπή αυτών των στελεχών. Δεν είχανε, που σημαίνει δεν ότι δεν μπορούμε να έχουμε επιλεκτική προσέγγιση στη βία. Η βία είναι βία. Η επίκληση της βίας είναι επίκληση βίας για χειραγώγηση της πολιτικής. Χθες είχαμε μια τοποθέτηση του κυρίου Ίσυχου, η οποία ήταν απαράδεκτη. Αποκρουστική. Και δεν άκουσα κάτι καταδικαστέο από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τη θεωρούμε απαράδεκτη και αποκρουστική. Μπορεί εγώ να μην το έλεγα. Μπορεί να μην το έλεγα, αλλά δεν τη θεωρώ και απαράδεκτο ως σκέψη. Να το κάνει κάποιο και να πάρει και την ευθύνη που το λέει, διότι είναι μια εκτίμηση. Είναι μια εκτίμηση. Ενδεχομένως, ας πούμε, σε λάθος στιγμή ή με λάθος τόνους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει στο δημόσιο χώρο τα πράγματα να τίθενται, έστω και στην ακραία τους έκφαση. Όταν κάποιος εμπλέκεται εθνικά θέματα με κομματικές στρατηγικές και μάλιστα αυτή τη στιγμή και με αυτόν τον τρόπο δεν είναι καταδικαστέο, τότε τι είναι καταδικαστέο? Άλλα πράγματα. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με...